Σοκάρουν τα περιστατικά βάναυσης, κακοποίησης αδέσποτων ζώων στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρό ένα κυνηγόσκυλο, το οποίο ο βασανιστής του το είχε γδάρει και κατακρεουργήσει. Στη συνέχεια το πέταξε δίπλα από κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Φυτόκου. Πιθανόν να είναι από γδάρσιμο ή από σύρσιμο από αυτοκίνητο ή από μαχαίρι και τα δύο μαζί. Θα ακολουθηθεί η νομική οδός, θα γίνει σήμερα μήνυση κατά γνώστον στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις σε κανένα έμψυχο, αλίμονο. Είναι διαταραγμένη προσωπικότητα. Το Σάββατο ένα αδέσποτο σκυλάκι 5 ετών που φροντίζει φυλόζωη στην περιοχή Μελισσατίκων βρέθηκε δεμένο με σύρμα που άγνωστος είχε τοποθετήσει χαμηλά στην κοιλιακή του χώρα προκειμένου να πεθάνει με βασανιστικό τρόπο. Δεμένο με σύρμα στα γενετικά όργανα. Ένα ζωάκι που το φρόντιζε φιλόζωη, αδέσποτο μεν, το είχε χάσει για κάποιες ημέρες. Μετά από πολύ ψάξιμο το βρήκε σε αυτή την κατάσταση που το έχετε δει και εσείς στις φωτογραφίες όπως έχουν ανέβει στη σελίδα της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου και θα ακολουθηθεί και γι' αυτό εννοείται μήνυση κατά γνώστων. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι είναι κοντινές και οι δύο περιοχές. Είναι κοντινό το χρονικό διάστημα που συνέβησαν και τα δύο και φοβόμαστε μην πρόκειται για ένα άτομο που έχει κάνει και τις δύο κακοποιήσεις των ζώων. Για το ένα ζώο, το οποίο ήταν δεμένο με το σύρμα, ευτυχώς βρέθηκε έγκαιρα. Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή. Ζητούμε από όλους τους φιλόζους της περιοχής να ανοίξει μία γωνιά στο σπίτι, να φιλοξενηθεί το συγκεκριμένο ζώο. Έχει ταλαιπωρηθεί, έχει στρεσαριστεί. Καλά θα ήταν να ανοίξει έστω και μία αυλή, για να φιλοξενηθεί τουλάχιστον προσωρινά. Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου κατήγγειλε τα δύο περιστατικά στην αστυνομία και καλεί τους πολίτες να πράξουν το ίδιο όταν αντιλαμβάνονται περιπτώσεις κακοποίησης ζώων. Είναι ποινικό αδίκημα. Ισχύει το ίδιο όπως και για έναν άνθρωπο. Δεν αλλάζει κάτι. Και ο νόμος επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα. Όποιος βλέπει τέτοια περιστατικά, ακόμη και ανώνυμα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε με τη σελίδα μας ή να κάνει αμέσως καταγγελία και μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Όσο κλείνουμε τα στόματα, είμαστε συνένοχοι αυτών των περιστατικών.